Πολλά μπορεί να φταίνε για το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να υστερούμε. Αλλά δεν είναι η ώρα της κριτικής, είναι η ώρα της μάχης. Την ώρα της μάχης βρίσκεις όλα σου τα θετικά επιχειρήματα, προσελκύεις τους πολίτες οι οποίοι για ένα διάστημα σε άφησαν, τους ξαναβάζεις μπροστά το διακύβημα των εκλογών και με αποφασιστικό τρόπο τους λες ότι εδώ μπορώ να συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση. Προσωπικά πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να την εμπιστευτούν, καθώς είναι φανερό ότι δεν υποσχόμαστε πράγματα που δεν γίνονται, δεν περιγράφουμε μια κατάσταση που δεν υπάρχει, πράγματα που δεν κάνετε, δίνουμε λύσεις σε αυτά τα οποία υπάρχουν στην πραγματικότητα. Πράγματα που δεν κάνετε, κύριε Ορφανέ. Κύριε Παυλόπουλε, εκείνο το οποίο είναι και αυτό φανερό ότι έχει στιγμή, πληγώσει και διώχνει τους οπαδούς σας. Βεβαίως. Ένας στους τρεις δημοκράτες δεν πιστεύουν πια τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εγώ εκείνο το στοιχείο το οποίο έχω είναι ότι και τον Πρωθυπουργό πιστεύουν και τη Νέα Δημοκρατία και το επόμενο 15ο θα είναι πολύ πιο έντονη παρουσία. Είναι πρωτοφανές το ποσοστό των διαρροών προς το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρωτοφανές. Πάντω να υπενθυμίσω δηλαδή, ότι ξαναείχαμε εκλογική διαδικασία, κύριε Παυλόπουλε, το 2000, όπου αντίστροφα η Νέα Δημοκρατία ήταν πολλές μονάδες μπροστά και στην τελική ευθεία στο φίνις και μπροστά το άλλο κόμμα, το Πασόκ του κυρίου Σιμίτη τότε. Επιτρέψτε μας να έχουμε τη δική μας αισιοδοξία ότι μια μάχη δεν χάνεται πριν δοθεί.